Εγώ ήταν εκ Βιθλέμ. Τι είπε τη περίφηση. Κύριος με θυμών. Τι είπε όλα αυτά. Ευλογήθησε κύριο. Τι είπε βόλ στο πεδαρίο αφού το έπεσό και επί τους περίζοντας. Τι είναι σημαία η τάση. Ενθυμίστε αγαπητοί ότι η Ρουτ όταν βγήκε το πρωί από το σπίτι της πολύ πρωί βγήκε έξω από την πόλη της Βιθλέμ και περπατούσε έναν επαρχιακό δρόμο εκεί, έναν δρόμο των χωραφιών, ώστε το πρώτο χωράφι που θα έβρισκε, που θα εφέριζε, να έμπαινε μέσα και να μαζέψει τα απίπτοντα στάχια. Το πρώτο λοιπόν πράγμα τη χωράφι που βρήκε ήταν του Βοός και λέγει ότι περιέπεσε περιπτώματι τη μερίδη του αγρού Βοός. Και σας είχα αναλύσει την περασμένη φορά ότι αυτό που εθεωρεί το ως σύμπτωση του ότι η Ρουθ πήγε εις αυτό το χωράφι, για το Θεό δεν υπάρχει απολύτως τίποτα συμπτωματικό. Και αν κάποτε καταφέρουμε στη ζωή μας να βγάλουμε ολότελα από την συνείδησή μας, μα και από το υποσυνείδητό μας, ότι δεν υπάρχει τύχη, είπα και από το υποσυνείδητο, να καθαρίσει και το υποσυνείδητο στο σημείο αυτό, γιατί η φωλιά της πίστεως στην τύχη είναι εις το υποσυνείδητο, δεν είναι εις το συνείδητο. Εάν καταφέρουμε λοιπόν κάποτε να ξεφωλιάσουμε μέσα και από το υποσυνείδητό μας την πίστη στην τύχη, τότε η παρουσία του Θεού για μας θα είναι ανάγνωση. Τότε για μας δεν θα υπάρχει απολύτως τίποτε το τυχαίο. Αλλά όταν πήγε εκεί στο χωράφι, είπε εις τον προϊστάμενο του ομίλου των θεριζόντων, των έργατων, αν μπορούσε να μαζέψει μερικά στάχια από εκείνα που θα πέφτα κάτω και που κατά τον νόμο εδικαιούντο οι φτωχοί να μαζεύουν τα στάχια που πέφταν από τα χέρια των θεριστών. Και εκείνος ξεπέφτωσε. Το απογεματάκι κατέφτασε ο ιδιοκτήτης του κτήματος, ο Βοός. Και όταν ήρθε κοντά στους εργάτες του, τους χαιρέτησε. Και τους λέγει, Κύριος με θυμώνει. Και εδώ παρακαλώ θαυμάσετε ο τρόπος με τον οποίο μιλάει στους εργάτες του και ο χαιρετισμός που τους αποδίδει. Ποιος είναι ο χαιρετισμός? Κύριος με θυμών, ο Κύριος μαζί σας. Δεν ξέρω σήμερα αγαπητοί μου τι χαιρετισμό λέμε όταν συναντηθούμε με τους υπαλλήλους μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας και τα λοιπά. Τι λέμε? Λέμε καλημέρα, λέμε καλησπέρα, λέμε γεια σας. Μάλιστα το γεια σας είναι πάρα πολύ της μόδας, ιδίως στους μαθητές, οι οποίοι τώρα και στον ιερέα και στον καθηγητή και στον Πρίτανη ακόμα του Πανεπιστημίου του λένε γεια σας. Κάτι που θα ήταν αδιανόητο μόλις λίγα χρόνια πιο μπροστά. Να λες το πνευματικό σου γεια σου. Εμένα τι μιλάμε τώρα τα παιδιά, γεια σου. Και όταν μου το είπε μια πάρα πολύ καλή κοπέλα τον ΚΑΤΕ, πάρα πολύ καλή κοπέλα και πνευματική, το εξομολογείτε, γεια σας, γεια σου. Σας βεβαιώνω ότι με εξέπληξε αυτό και την παρεξήγησα. Όταν μου το ξαναείπε, με πείραξε ακόμη. Και όταν είδα να μου το λέγουν κι άλλοι μαθητές και μαθήτριες, τότε είπα, είναι καθιερωμένο πια, ας βγω εγώ από την παλιά μου την εποχή, ας το αποδεχτώ και να τελειώνει η ιστορία. Πάντως και αυτό το γεια σου και γεια σας έχει ένα κάποιο περιεχόμενο. Τι είναι? Εύχομαι στον άλλο να έχει υγεία. Αυτό θα πει γεια σου. Δηλαδή να έχει υγεία. Η υγεία να σας που λέμε, αυτό δηλαδή να είναι στην υγεία σας και τα λοιπά. Γεια σας. Προσέξτε. Είναι πολύ φτωχός χαιρετισμός. Συναντάμε εδώ αγαπητοί στο βιβλίο αυτό αυτόν τον πλούσιο χαιρετισμό. Κύριος με θυμών, ο Κύριος μαζί σας. Ωραίος χαιρετισμός. Και ποια είναι η απάντηση των εργατών? Ευλογήσεσαι Κύριος. Ήθε να σε ευλογήσει ο Κύριος. Αν έπρεπε σήμερα να αλλάζω να ακούς τους γλυκανάλα τους χαιρετισμούς που έχουμε και βάζαμε αυτούς τους χαιρετισμούς
πόσο ωραιότερη θα ήταν η ζωή μας. Και θέλετε, ακόμη τέτοιοι χαιρετισμοί μας φέρνουν πολύ κοντά μεταξύ μας. Όταν πούμε στον άλλο να σε ευλογεί ο Θεός, ο Κύριος μαζί σου, είναι κάτι πολύ ζεστό. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά τι να πω, τι να πω. Πού να αλλάξουν τώρα αυτά τα πράγματα? Δεν αλλάξουν. Κι όμως αυτό που λέμε αντίο, δεν ξέρω αν έχετε ποτέ ανακαλύψει τι σημαίνει. Είναι ιταλικό αυτό το αντίο. Και το γαλλικό το αντίστοιχο λέγεται το adieu. Adieu. Θα πει στο Θεό. Είναι αυτό, αυτός ο χαιρετισμός είναι. Όταν λέμε στο Θεό, δηλαδή πήγαινε στο Θεό ή ο Κύριος να είναι μαζί σου, αυτό θα πει το αντίο. Ο Κύριος να είναι μαζί σου, δηλαδή η Παναγία μαζί σου, στο καλό, κάτι τέτοιο. Αλλά κατά λέξη θα πει ο Κύριος μαζί σου. Αλλά βέβαια δεν θα πούμε έναν ξένο χαιρετισμό. Έχουμε εκείνο το χαίρεται, το οποίο και αυτό θεωρείται πια ότι είναι παλαιωμένο. Δεν λένε σήμερα οι άνθρωποι χαίρεται. Μόνο λίγο οι παλιοί, οι νεότεροι δεν το λένε το χαίρεται τόσο. Είναι χριστιανικός αυτός ο χαιρετισμός και είναι από την Καινή Διαθήκη και είναι ο χαιρετισμός που είπε ο Κύριος στις μυροφόρες γυναίκες. Βεβαίως, εκεί δεν υπέχει θέση χαιρετισμού, αλλά αυτό που λέει η λέξη, να έχετε χαρά, όπως είπε ο μαραθωνοδρόμος, ναι, νικήκαμε. Έτσι και εδώ, χαίρετε. Δηλαδή, να έχετε χαρά, νικήθηκε ο θάνατος. Αλλά μετέπεσε σε χαιρετισμό. Οπότε, το λέμε αυτό, το χαίρετε. Βέβαια, το χαίρετε, το έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Επήρε όμως, οπωσδήποτε, χριστιανικό χαρακτήρα με αυτό που είπε ο Κύριος στις μυροφόρες γυναίκες. Αλλά και κάτι ακόμα βλέπουμε εδώ. Αυτός ο χαιρετισμός, ο οποίος είναι πολύ οικείος και πολύ θερμός, μας προδίδει πίσω από τις λέξεις του κάποιες σχέσεις εργοδότου και εργαζομένων. Άρα γιατί βλέπετε αυτές τις σχέσεις πίσω από αυτά τα γράμματα? Οι σχέσεις εργοδότου και εργαζομένων είναι αγαθή. Ο μεν εργοδότης λέει στους εργάτες του ο Κύριος να είναι μαζί του, οι δε εργαζόμενοι του λέγουν να τον ευλογήσει ο Κύριος. Και τι να τον ευλογήσει ο Κύριος? Όχι μόνο να διατηρήσει τα χωράφια του, αλλά ίσως και να τα επαυξήσει. Αλλά δεν ξέρω σήμερα οι εργαζόμενοι πώς μπορούν να υποβλέπουν πλέον, όχι να βλέπουν, να υποβλέπουν τον εργοδότη. Αγαπητοί μου, προσέξτε, αδιάφορον εάν ο άλλος είναι πλούσιος, αδιάφορον εάν ο άλλος είναι αδίκως πλούσιος. Το θέμα είναι ότι η σχέση σου απέναντί του δεν πρέπει να είναι σχέση εποφθαλμιώντος ανθρώπου ή φανερού ή ανθρώπου που μέσα στην καρδιά ήδη υποβόσκει ένα μελλοντικό ηφαίστειο, το ηφαίστειο του μίσου, ώστε στην πρώτη ευκαιρία που θα γίνει μια κοινωνική αναμπουμπούλα, αυτό το ηφαίστειο να εκραγεί και να πας να πνίξεις αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν που σήμερα τον ευλέπεις, λες καλημέρα, αλλά είναι πικρή καλημέρα, γιατί μέσα στην ψυχή σου υπάρχει και ο φθένος, υπάρχει και το μίσο. Όταν όμως είσαι αληθινός χριστιανός, αδιάφορο τι είναι ο άλλος, θα του ευχηθεί ό,τι λέει εδώ η ωραία αυτή ευχή, ευλογήσεστε Κύριε. Δεν έχει καμία δουλειά μαζί του. Εάν είναι δίκαιος ή άδικος άνθρωπος, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εσύ θα προσέξεις την ψυχή σου να μην έχει κακές σχέσεις με αυτόν τον άνθρωπο. Εάν μέσα στην κοινωνία που ζούμε, αγαπητοί μου, είχαμε εξορίσει το μίσος και τον θόνον, τότε αυτομάτως μου φαίνεται ότι αυτοί εδώ οι χαιρετισμοί θα ήρχοντο εις τα χείλη μας. Βεβαίως, όταν φάνει ο εργοδότης βοός να λέει ο Κύριος μαζί σας και εκείνοι να του απαντούν ό,τι του απαντούν, προφανώς και αυτός έχει μία αγαθή και σωστή στάση απέναντι των εργατών.
Και η παρακάτω συμπεριφορά του το βλέπουμε ότι είναι αγαθίστα. Τους οποίους ιδιαίτερος φροντίζει τους εργάτες του. Εδώ φροντίζει για την κοπέλα αυτή τη Ρουθ. Και φροντίζει, θα το δείτε στη συνέχεια, δεν θα φροντίζει για τους εργάτες του που τη δουλεύουν. Και μάλιστα δεν είναι πάνω από το κεφάλι τους. Και φροντίζει να τους ταΐσει καλά, να τους πληρώσει καλά. Ακριβώς αυτό δίνει, δημιουργεί υπόβαθρον αγαθών σχέσεων ανάμεσα στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Αλλά έπιασε ένα θέμα που αποτελεί ακμή κυραφιού για κάθε εποχή, ιδιαίτερα δε για την εποχή μας. Δεν θέλω ούτε πολλά να πω για αυτό, ούτε καμιά διάθεση να το εξαντλήσω, παρά μόνο ότι όταν αυτές οι σχέσεις δεν είναι αγαθές, τότε έχουμε μια κοινωνία ζούγκλα. Πιστέψτε με, μια κοινωνία ζούγκλα. Οι λίγο παλαιότεροι, παλαιές καταστάσεις, ο νόνο ή το που έχουμε ζήσει, ίσως μας είναι ανάγλυφες, πώς μπορεί μια κοινωνία να γίνει αληθινή ζούγκλα, να φάει ο ένας τον άλλον, όταν ακριβώς υποβόσκουν αυτά τα πάθη. Και ερώτησε ο Βοός το πεδαρίο αυτού, το εφεστώτη, που ήταν σαν τρόπον την άπροϊστάμενος των εργατών. Αυτή η κοπέλα ποιανού είναι? Την είδε εκεί να μαζεύει στάδια και λέγει, ποια είναι αυτή? Και απαντάει εκεί ο εργάτης, ότι αυτή η κοπέλα είναι Μωαβίτισσα. Και επεστράφει, γύρισε με την Νοεμή από την χώρα Μωάβ και μου είπε να μαζέψω μερικά στάγια. Και εγώ τη είπα να μαζέψω. Και ήλθε και έστει από πρωίθεν και έως εσπέρα που κατέπαυσεν εν το αγρό μικρόν. Και δουλεύει από το πρωί μέχρι τώρα το απόγευμα και δεν σταμάτησε ούτε λιγάκι. Σημειώσατε, να το πω και αυτό, ότι φαίνεται ότι ο Βοός δεν ήρθε την ιδίαινη ημέρα που πήγε η Ρουθ. Και ίσως και με πάντως μέσα στην όλη αφήγηση δίδει πολλά στοιχεία τα οποία προφανώς είναι και από κάποιες άλλες μέρες που επακολούθησαν, γιατί εδώ πέρα έχουμε και ένα μεσημεριανό φαγητό, ενώ ο Βοός έρχεται το απόγευμα, και αυτό το μεσημεριανό φαγητό τι το δίδει ο Βοός? Πώς τι το δίδει αφού φτάνει αυτό το απόγευμα? Και ήδη εδώ ο δούλος αυτό, συγγνώμη, ο θερητής, ο εργάτης, λέγει ότι από το πρωί μέχρι το εσπέρα δεν σταμάτησε να δουλεύει. Γι' αυτό χρονικώς αυτά μπαίνουν όλα μαζί, γιατί είναι ενδιαφέρον, χωρίς να ενδιαφέρει ότι λαβαίνουν χώρα μέσα σε μία ή περισσότερες ημέρες. Τι είπε για αυτή την γυναίκα, την κοπέλα, τη νεαρά, την οποία απεκάλεσε νεάνη. Η νεάνη. Άρα ήταν πολύ νέα. Πρέπει η Ρουθ να ήταν γύρω από 20 χρονών. Έτσι κάπου. 20 χρονών κοπέλα. Έχει σημασία αυτό που ήταν πάρα πολύ νέα. Ότι είναι Μωαβίτισσα, ότι γύρισε με την τεθερά της την Νοεμή και ότι μου ζήτησε να μαζέψει στάχια και ότι από το πρωί μέχρι τώρα συνεχώς εργάζεται. Αυτή η εργατικότητα της Ρουθ είναι καταπληκτική. Θα το δούμε ότι αμέσως δίδει, εχμαλωτίζει θα λέγαμε αυτόν τον εργάτη, εχμαλωτίζει και τον Βοός. Διότι ο εργατικός άνθρωπος, αγαπητοί μου, φαίνεται, είναι οι πρώτες εντυπώσεις που έχουμε από έναν άνθρωπο όταν θα τον δούμε. Αν έχει μέσα του ζωτικότητα, αν είναι άνθρωπος εργατικός ή τεμπέλης. Δεν είναι γνωστό σε όλους μας ότι ο τεμπέλης άνθρωπος ποτέ δεν δίδει μια καλή εικόνα. Και δεν είναι δύσκολο πράγμα, ξέρετε, να αντιληφθούμε κάποιον εάν είναι ή όχι τεμπέλης. Δεν είναι ανάγκη να συνεργαστούμε μαζί του και να δουλέψουμε για να δούμε αν είναι προκομπέλος ή τεμπέλης. Όχι. Και ως επισκέπτης ακόμα μπορεί να γίνει φανερός εάν είναι τεμπέλης ή προκομμένος άνθρωπος. Ναι, αλλά με την ευκαιρία θα σας έλεγα, ας προσέξουμε στο σημείο αυτό του να είμαστε εργατικοί.
Η εργατικότητα δεν είναι πάντοτε μία πλεονεξία για να βγάλουμε χρήματα. Διότι υπάρχει και εργατικότητα που δεν αναφέρεται στο να βγάλω χρήματα. Απλώς είναι εργατικότητα. Μέσα στην ημέρα μου πρέπει πάντα να εργάζομαι. Ποτέ να μην βάζω τα χέρια στην τσέπη και να βγαίνω περίπατο. Βλέπω πολλές φορές την Τρίτη κυρίως που βγαίνω το πρωί για δουλειές. Στις 9, στις 10 η ώρα, στις 11 η ώρα. Βλέπετε νεαροί, νεαρές που ανεβαίνουν στο φρούριο να πάνε να καθίσουν. Να πάνε τον καφέ. Βλέπετε ακόμα και στις καφετερίες και στα ζαχαροπλαστεία νέους ανθρώπους που κάθονται στις καρέκλες νοχελέστατα. Και λέει κανείς, νέοι μου δεν έχετε καμία δουλειά. Δεν είσαστε εργατικοί άνθρωποι, τεμπέλδες είστε. Και αν μας έλεγαν, μα φερειπή, περιμένω αποτελέσματα για μια δουλειά μου να προσβληθώ. Δεν έχεις καμιά δουλειά στο σπίτι σου. Θα βγεις πρωί πρωί να πας στο φρούριο ή στο καφενείο ή στο ζαχαροπλαστείο. Εδώ είναι το σπουδαίο. Ο εργατικός άνθρωπος ποτέ δεν κάθεται. Θα μου πείτε δηλαδή πως θα δουλεύω 16 ώρες. Να δουλεύουμε αγαπητοί μου το 8 ώρες και αγαπητοί. Όταν θα πάμε σπίτι μας, μπορεί να ξαπλώσουμε, να φάμε, να ξεκουραστούμε, δεν είναι και θέμα, αλλά απλώς θα αλλάζει το αντικείμενο της διαδικασίας. Θα περιποιηθείς τις γλάστρες σου στο σπίτι. Αν έχεις τίποτα ζωντανά θα περιποιηθείς κότες και ρογό, το περιβολάκι σου. Τότε τι είπα, θα αλλάξει αντικείμενο. Πολλές φορές άνθρωποι που τους αρέσει να ζωγραφίζουν, να παίζουν μουσική αν θέλετε, να φτιάχνουν χειροτέχνημα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μια εργασία, είναι μια απασχόληση. Δεν σημαίνει ότι αυτά που θα κάνω είναι βιοποριστικά. Το βιοποριστικό με πάντα είπατε το πρωί που το έκανα, τελείωσε. Αλλά να μην φτάνω να κάθομαι. Πάρα πολλοί άνθρωποι όταν τελειώσουν το βιοποριστικό τους επάγγελμα βάζουν τα χέρια στις τσέπες και βγαίνουν στο ύπνο. Αργόσκολοι και τίποτα άλλο. Γεμίζουν οι πλατείες από περιπάτους και τα καφενεία κλπ. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτά που λέω πως θα ακούσε ευαίσθητα. Πάντως όμως σας λέω αλήθεια ότι όταν επικρατεί τέτοια κατάσταση οι άνθρωποι θα βρουν πολλές άλλες ευκαιρίες αμαρτωλέσανε τέλος και το πόσο δεν λέω. Και η ανησυχότητα και πολλά άλλα. Ωστόσο, για την εργατικότητα του νου, έχουμε μια άλλη εικόνα, η Παλαιά Διαθήκη, είναι στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου Παροιμίες, που εκεί πρέπει το εγγόμιο της εργατικής γυναίκας, που λέει ότι βλέπεις εκείνο το παράθυρο που είναι φωτισμένο ενώ η νύχτα έχει προχωρήσει. Είναι το παράθυρο, το σπίτι της εργατικής γυναικός, η οποία ακόμη εργάζεται. Λέγει πολλά εκεί για την εργατική γυναίκα. Βλέπεις αυτόν τον άνδρα που είναι εκεί στην πύλη του τείχου, που στην αγορά εκεί που δεχείται κοντά στην πύλη, φέρει και η αγορά, που έχει πολύ καθαρά και περιποιημένα ρούχα. Είναι ο άνδρας αυτής της γυναικός. Άμα θα πας στο σπίτι της, έχει στα παράθυρα διπλές κουρτίνες για να μην περνάει το κρύο. Θα δίνεις να κάνεις τον αργαλιό και να δίνεις τις υπηρέτριές της και να μοιράζει την εργασία της ημέρας. Ακόμη κοιτάζει και ένα κήπο. Και έρχονται οι έμποροι και παίρνουν τα εμπορεύματά του, την παραγωγή του. Είναι γραμμένα αυτά που σας λέω εκεί στο κεφάλαιο αυτό. Και λέγει, ποιο μπορεί να είναι ο ωραιότερη και καλύτερη γυναίκα από την υποστηρά γυναίκα. Την εργατική, την πρόθυμη γυναίκα. Τι ωραίο αλήθεια αυτό. Ο Βόρ τα ακούει αυτά, αλλά και τη βλέπει. Και τότε λέγει στους ανθρώπους του να την προσέξουν. Και θέλει να το πει και στην ίδια. Και λέγει, ουκί που σας πήγατε. Μη πας αλλού να δουλέψουν. Κάτσε εδώ, στο δικό μου το παράθυρο. Γιατί εφόσον βεβαίως η Ρουθ ήταν της προσκολήσεως, θα μάζευε ό,τι θα μάζευε, γρήγορα γρήγορα θα πήγαινε σε ένα άλλο χωράφι παρακάτω και το καθεξής. Τι της λέει ο Βόρ, μη πας αλλού, κάτσε εδώ. Κάτσε μαζί με τις δικές μου εργάτριες να δουλέψεις και μη πας αλλού.
Αυτό δείχνει μία αγαθοτάτη εύνοια του Θεός προς την Ρούθ, η οποία, μην ξεχνάτε, δεν είναι Εβραία. Είναι Μωαβίτισσα και ειδωλολάτρησα. Βεβαίως τώρα όμως δεν είναι ειδωλολάτρης, αλλά πιστεύει στον Θεό του Ισραήλ, όπως και δήλωσε και στην πεθερά του. Αλλά εδώ ένα μικρό σχόλιο. Όδε κολλήθηκε μετά των κορασίων μου. Εδώ προσκολήσου με τις εργάτριές μου. Δεν αντέχω να μην σας το πω αυτό. Αρκετοί από εσάς είσαστε γεωκτήμονες. Έχετε χωράφι. Παίρνετε εργάτες, εργάτριες και τους πάτε στα χωράφια σας με τον μπαμπάκι, με ό,τι θητείες έχετε, με τα παντζάρια, ό,τι τέφλα, ό,τι βάζετε. Πολλές φορές έχετε μόνο εργάτριες. Βλέπω εκεί και να τα αυτοκίνητα, τις κλούβες που έχετε, πώς είναι τα πλατφόρμες, βάζω τα πάνω στα εργάτρια, πρωί-πρωί και βάζω τα χωράφια. Οπωσδήποτε είσαστε μαζί τους. Πώς κουβεντιάζουν αυτές οι γυναίκες άμα είναι όλες μαζί? Τι λένε όλη την ημέρα? Τι θα έχετε ακούσει? Έχετε κήκοι εργάτριες και εργοστάσια, αλλά είναι μαζί. Τις έχετε ακούσει? Πήγατε κοντά να δείτε τι λένε όλη την ημέρα αυτές οι γυναίκες? Θα σας φανεί περίεργο αν σας πω ότι στην πλειονότητα σχεδόν όλες οι γυναίκες λένε τόσο αισχρά πράγματα που δεν θα τα έλεγαν ούτε οι άνδρες μεταξύ τους. Το έχετε αντιληφθεί αυτό? Είναι απορίας άξιον πώς όταν οι γυναίκες βρεθούν μεταξύ τους εις αυτόν τον τομέα λέγουν τόσο φοβερά βρώμικα πράγματα. Κι αν καμιά γυναίκα βρεθεί που να είναι σοβαρή και μετρημένη και δεν θα ήθελε να λέει παλιοκουβέντες, οι άλλοι να την κοροϊδεύουν. Είναι δυστύχημα, αγαπητοί μου, ότι οι γυναίκες έφτασαν εις το σημείο αυτό. Δεν ξέρω οι παλαιότερες γυναίκες. Ξέρω οι σύγχρονες γυναίκες. Έτσι μιλούν όταν βγαίνουν να δουλέψουν. Μιλάνε πάρα πολύ άσχημα. Και αν τύχει να είναι ένας άνδρας μαζί τους, όλες μαζί θα του επιτεθούν επίθεση βρώμικη. Είναι λυπηρόν. Αλλά θα μου πείτε τι φταίει. Θα μου επιτρέψετε να σας πω τι φταίει. Φταίνει πολλά πράγματα. Φταίει βεβαίως και ο φεμινισμός που έβγαλε τη γυναίκα έξω και της έδωσε αυτόν τον αέρα. Φταίει όμως και κάτι άλλο που ανήκει σε εμάς. Όταν πάρα πολλοί άνδρες μαθαίνουν τις γυναίκες τους άσχημες κουβέντες. Οι ίδιοι άνδρες μαθαίνουν τις γυναίκες τις άσχημες κουβέντες. Διότι, όπως είναι γνωστό, όταν ο άνθρωπος θέλει να απολαύσει την αμαρτία, δεν θέλει μόνο να την απολαμβάνει μόνο η αίσθηση της αφής, αλλά και της ακοής και της οράσεως κλπ. Δεν καταλαβαίνετε. Αλλά πώς ικανοποιείται η αίσθηση της ακοής? Όταν ο άνδρας θέλει να του λέει η γυναίκα του χοντρές, βρώμικες κουβέντες και αισθάνεται η ψυχή του μια ευχαρίστηση. Εξάλλου αυτό κάνουν και οι άνδρες θα μαντήσουν μεταξύ τους, λένε χοντρές, βρώμικες λέξεις, γιατί είναι το τρόπο να τον ευχαριστούνται. Έτσι, αγαπητοί, λυπούμε, το έχω διαπιστώσει. Πολλοί άνδρες μαθαίνουν τις γυναίκες τους αυτές τις αισθρές κουβέντες. Και η γυναίκα όταν θα βγει μετά έξω, έφυγε πλέον η ντροπή, θα τη πει στην άλλη γυναίκα που και αυτή με τη σειρά της τις έχει μάθει αυτές τις κουβέντες από το σύζυγο. Προς Θεού, μη μαθαίνετε τις γυναίκες σας, εσείς που ακούτε το λόγο του Θεού. Βέβαια πιστεύω ότι κανείς δεν υπάρχει εδώ, απλώς το λέω τώρα το τι γίνεται. Ποτέ μη μαθαίνετε τις γυναίκες σας ή επιμένετε οι γυναίκες σας να σας μιλούν με άσχημο και χοντρό τρόπο, ανήθικο τρόπο. Προσέξατε το αυτό, ιδίως οι νεότεροι. Όταν θα παντρευτείτε, να υπάρχει πολύ σεβασμός και σεμνότης και ευλάβεια προς τη σύζυγό. Διότι είναι ένα φαινόμενο κυριολεκτικά απαράδεκτο. Και συμπληρώνει ο Βοός και λέγει στην Ρουθ. Ιδού ενεκυλάμι, να, φαρύγγυλα, τη στεδαρή του μία άψα θέσου.
τους είπα να μην σε πειράξουν σε τίποτε, να μην σε διώξουν, μη σου μιλήσουν άσχημα με την έννοια «Άντε εδώ μας βάλεις, εσύ από εδώ πέρα, μπερδεύεσαι στα πόδια μας». Και ό,τι διψήσεις και πορευτήσει εις ασκέδη και πίεσε, όσο είναι αν ιδρεύονται τα παιδάρια. Κάτι προνόμια, και όταν κοπέλα μου διψάσει, γιατί τώρα σε ένα χωράφι μέσα στο καλοκαίρι, πού να βρεθεί το νερό. Οι άνθρωποι που οργανώνουν τη δουλειά τους, βεβαίως πήγαιναν μαζί τους, έπαιρναν μαζί τους και νερό. Αλλά η Ρούφ τώρα θα κουβαλάει και νερό μαζί της. Τι θα σήκωνε. Θα σήκωνε νερό, θα σήκωνε το στάρι, τι θα σήκωνε. Όταν διψάσεις, μη διψάσεις. Να πας εκεί που είναι το νερό των εργατών να πιεις νερό. Όταν τα άκουσε αυτά η Ρούς, οπωσδήποτε εξεπλάγει και έπεσε επί πρόσωπον. Αυτή και προσεκίνησε επί την γη. Τι είπε προς αυτόν, τι ότι έβρον χάριν εν οφθαλμί σου του επιγνώνεμαι και εγώ είμαι ξένη. Δηλαδή, πώς καταδέχθηκε, τι είναι εκείνο το οποίο είδε σε μένα ώστε να μου μιλήσει και να μου συμπεριφερθεί με τόσο καλό τρόπο, που εγώ δεν είμαι Ισραηλίτητα, είμαι Μωαβίτητα, και που τους Μωαβίτες δεν τους αγαπούσαν οι Εβραίοι. Πώς λοιπόν εσύ τώρα μου μιλάς με τον τρόπο αυτόν τον τόσο ευμενή. Και απεκρίθη βόρ, άκουσε τώρα. Και είπεν αυτή, απαγγελία πληγέλινη, το έμαθα σίγουρα, διότι μου το είπαν, και είδηση ακριβή. Όσα πεποίηκα μετά της πενθεάς σου, μετά το αποθανήν τον άνδρα σου, έμαθα όλα εκείνα τα οποία έκανε στην πεθερά σου μετά από το θάνατο του άνδρος σου. Και πώς κατέληξε στον πατέρα σου και τη μητέρα σου και την γη γενέθεό σου και επορεύτη προς λαών ον ουκίλης εχθές και τρίτης. Πώς ακόμη εγκατέληξε στον πατέρα σου και τη μητέρα σου και προσεκολήθης την γριά πεθερά σου και την οικολούθησε και άφησε την πατρίδα σου και ήρθες εδώ σε μια χώρα ούτε εχθές την ήξερε, ούτε προχθές. Βλέπετε αγαπητοί, η φήμη προτρέχει. Η φήμη έχει φτερά. Η αρχή την φήμη τη ζωγάφησαν με φτερά. Και πράγματι έχει φτερά η φήμη. Και η καλή και η κακή φήμη. Πάει πιο μπροστά από μας. Και πριν εμείς φτάσουμε σε ένα τόπο, η είδηση έφτασε. Ποιοι είμαστε εμείς που θα πάμε στον τόπο εκείνον. Είτε αγαθή, σας λέγω, είτε κακή φήμη. Έτσι και τη Ρούθ η φήμη έφτασε. Έμαθα, λέγει, τη συμπεριφορά σου απέναντι στην πεθερά σου. Αυτό ο Βοός το ζυγίζει. Το ζυγίζει και το εκτιμά πολύ. Το πρώτο και το δεύτερο, ότι αφήνει την πατρίδα της και τη γονή της και έρχεται να μείνει με την πεθερά της. Ξέρετε αγαπητοί, είναι μεγάλο πράγμα όχι μόνο να είσαι ενάρετος, αλλά να ζεις και σε μια εποχή που οι άνθρωποι θα μπορούν να ζυγίζουν την αρετή. Στην εποχή μας οι άνθρωποι πλέον δεν ζυγίζουν την αρετή. Είναι ελαχίστων. Αν σήμερα έλεγε κάποια γυναίκα ότι κάθομαι με την πεθερά μου και είμαι 20 χρονών χείρα εγώ και μένω με την πεθερά μου και εκείνη χείρα, θα της έλεγε ο κόσμος γύρω, κουτί που είσαι και δεν παντρεύεσαι και δεν εγκαταλείπεις την πεθερά σου. Σήμερα αγαπητοί μου, δεν υπάρχουν εκτιμητές της αρετής πλην ελαχίστων. Γι' αυτό σήμερα η άσκηση της αρετής είναι δύσκολη. Αλλά ο Βοός είναι σοβαρός άνθρωπος. Τι θα πει σοβαρός άνθρωπος. Θα δείτε παρακάτω ο Βοός τι σοβαρός είναι. Όταν κατά προτροπή της Νοεμή θα κάνει κάτι η Ρούθ που θα βρεθεί κοντά του, θα δείτε εκεί πόσο σοβαρός είναι ο Βοός. Ποια είναι η έννοια του σοβαρού ανθρώπου? Αν έπρεπε να αναλύσουμε τι θα πει σοβαρός άνθρωπος αγαπητοί, θα σας έλεγα. Σοβαρός δεν είναι ο αγέλαστος,
σοβαρά δεν είναι αυτός ο οποίος φοράει σκληρό κολάρο και κουστούμι της παλιάς εποχής, αν θέλετε. Σοβαρός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος εκτιμά την αρετή, ρίπτει το βάρος του εκεί και ουδέποτε δείχνει χαλαρότητα και επιπολαιότητα και ευκολία στην αμαρτία. Αυτός είναι ο σοβαρός άνθρωπος. Εκείνος δε που είναι ακριβώς έτσι, όταν είναι και χαρούμενος και γελαστός, μπορεί να παίζει με τα μικρά παιδιά. Δεν αφαιρείται η σοβαρότητα. Η σοβαρότητα αφαιρείται όταν μπει ο παράγων αμαρτία. Αυτή είναι η σωστή έννοια της σοβαρότητας. Και πρέπει, αν έχουμε αντίθετη αντίληψη περί σοβαρότητας, να την αποβάλουμε. Μη λέμε, αγαπητοί, ότι ήταν ένα σοβαρό κύριο, επειδή δεν γελούσε, επειδή είχε σκούρο χρώμα το κουστούμι του και επειδή ήταν φαΐτιμο το ύφασμα που ήταν ραμμένο το κουστούμι του. Δεν είναι αυτός ο σοβαρός άνθρωπος. Ο σοβαρός, σας είπα αυτή τη στιγμή, αυτός που εκτιμά την αρετή και αποφεύγει την επιπολαιότητα στην αμαρτία. Έμαθε λοιπόν ποια ήταν η θαυμαστία Ρουθ με τη συμπεριφορά του. Και τότε της λέγει στη συνέχεια: «Αποτίθε, Κύριος, την εργασία σου. Γέννητο ο μισθός σου πλήρης, παρακυρίου Θεού Ισραήλ, προς τον ήλθες, πεπιθένε υπό τας πτέρυγας αυτού. Ήθελα σε αμύψει ο Κύριος για την εργασία που κάνει. Είχε να γίνει ο μισθός σου πλήρη από τον Κύριον των Θεών του Ισραήλ, προς τον οποίον Κύριον, προς τον οποίον, συγγνώμη, Ισραήλ ήλθε, αφού έδειξε την πεποίθησή σου εις τον Θεών του Ισραήλ να βρεθείς κάτω από τις πτέρυγες του», κάτω δηλαδή από την προστασία του. Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, αν ο Βοός τη στιγμή που είχε το τους λόγους αυτούς στην Ρουθ είχε συνείδηση του περιεχομένου της ευχής του. Δεν γνωρίζω εάν η Ρουθ, που την ώρα εκείνη ήκουε την ευχή αυτή, εάν είχε συνείδηση του περιεχομένου αυτής της ευχής. Πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει να υποθεί κάτι τελείως θεοκίνητο και πνευματοκίνητο, χωρίς οι άνθρωποι αυτοί να έχουν συνείδηση του πράγματος, επειδή ακόμα δεν ήρθε η ώρα. Λοιπόν, αυτό που της λέγει ο Βοός, είχε να αμύψει ο Θεός την εργασία σου και να γίνει ο μισθός σου πλήρης. Ποιος είναι αυτός ο πλήρης μισθός? Ακούσατε. Σε λίγο ο Βοός θα παντρευτεί τη Ρουθ. Θα την παντρευτεί. Εκεί θα φάει το πράγμα. Ο δε Βοός θα είναι πρόγονος, κοντινός σχετικά, του Ίεθε, ο οποίος Ίεθε θα γεννήσει τον Δαβίδ, εκ του οποίου Δαβίδ κατάγεται ο Χριστός. Τι να πω, ο πλήρης μισθός της Ρουθ δια της τάσης της απέναντι στην πεθερά της και δια της συμπεριφορά της το να έρθει από τη γη Μουάβ εις την χώρα του Ισραήλ και να αποδεχθεί τον Θεόν του Ισραήλ, αυτό είναι να γίνει η Ρουθ απόγονος του Χριστού. Πραγματικά πλήρης μισθός. Αυτό είναι ο πλήρης μισθός. Αυτό είναι. Γιατί όλα τα άλλα, αγαπητοί μου, του παρόντος αιώνα σχήματα και τίποτα, τα παίρνει ο άνεμος και τα παίρνει ο χρόνος και φεύγουν. Αυτό είναι ο πλήρης μισθός. Να γίνεις πρόγονος του Μεσσίου. Βεβαίως, ο κάθε πιστός δίνεται να έχει το μισθό του από τον Θεό, εκείνος που θα μείνει στην αιωνιότητα. Έτσι, αγαπητοί, το όνομα της Ρουθ επέρασε και στην Παλαιά Διαθήκη, επέρασε και στην Καινή Διαθήκη. Βλέπετε ότι η Ισμέ την Παλαιά μπήκε ως ιστορία της Ρουθ,
απετέλεσε η ιστορία της ιστορία ενός βιβλίου και το όνομά της τίτλος αυτού του βιβλίου εις δε συγγενή διαθήκη μπήκε το όνομά της στο γενεαλογικό δέντρο του Ιησού Χριστού όπως μας τον καταγράφει τον κατάλογο αυτών ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Να μισθώς κύριε, γιατί αγαπούσε την πεθερά και δεν την άφησε μια γυναίκα να μείνει έτσι. Μου έκανε εντύπωση και κάθε μέρα μου κάνει αυτό εντύπωση. Δηλαδή κάθε φορά που ακούω τους ανθρώπους, όταν φτάνουν οι άνθρωποι που είναι 4-5 αδέλφια τώρα, οι άνθρωποι 5-6, και να σου λέει η μια, ήρθε η μάνα μου στο σπίτι και την κυνήγησε να πάει στην άλλη την αδελφή μου, εκεί που αυτή η άλλη αδελφή μου παίρνει τα ημίκια από τα χωράφια της μάνας μου. Και να έρχεται μετά η άλλη αδελφή και να σου λέει και εκείνη την κυνήγησα τη μάνα μου. Και εκείνη που παίρνει από τα χωράφια τα ημίκια και αυτή κυνηγάει τη μάνα και η μάνα δεν ξέρει που να πάει πια. Πάει στην πόρτα της γυναίκας, κλείνει τα φώτα η αυτή από μέσα για να μην να φανεί ότι λείπει. Πάει στην πόρτα της άλλης, την κυνηγάει. Βλέπετε. Και λέω, κάνε πολλά παιδιά ακριβώς για να σου κλείνουν αύριο την πόρτα, τουλάχιστον να χτυπάς πολλές πόρτες αλλά καμία να μην ανοίγει. Είναι φοβερό. Να λοιπόν ο μισθός της Σωτηρούς. Είναι αιώνια διδάγματα, αγαπητοί μου, αυτά. Εγώ δε λέω κάτι, θα μου πείτε, τα λέω όπως σας λέω τώρα εσάς εδώ, ό,τι μπορώ λέω. Πολλές φορές όμως όταν βλέπω αδιόρθωτες καταστάσεις, κουνάω το κεφάλι μου και λέω, τι να σας πω. Φαίνεται ότι αυτή η γυναίκα έκανε πολλά παιδιά για να τους κλείνουν την πόρτα. Το είπα και σήμερα, απόψε το είπα. Το είπα και απόψε, για να τους κλείνουν την πόρτα. Και εκείνη η Ρουθ απαντά. Εύρη μη χάρη, είσαι ένα εύρο. Χάρη εν οφθαλμή σου κύριε, ότι παρεκάλεσά σου. Σε ευχαριστώ, γιατί με παρηγόρησε. Ήθελα να βρω χάρη στα μάτια σου μπροστά. Και ότι ελάλησα σε επικαρδίαν τη δούλη σου και ειδού εγώ έσομαι ως μία των παιδισκών σου. Τα λόγια σου μου μίλησαν την καρδιά μου. Ξέρετε, όταν μια καρδιά πονεμένη βρει τέτοιους λόγους παρηγορητικούς, παραμυθητικούς, τότε αυτή η καρδιά αναπαύει. Λέει, δόξα τω Θεώ, μου μίλησε ένας άνθρωπος σωστά, μου μίλησε καλά. Λέει κάπου η Γραφή, και αυτό αναφέρεται στον Ιησού Χριστόν, κάλαμον στην τετριμένον ου κατεάξει και λύνον τυφόμενον ου σβέστη. Σας είπα, αναφέρεται εις τον Χριστόν και τον αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αν θυμάμαι καλά, διότι βρίσκει πλήρωση αυτή η προφητεία εις το πρόσωπο του Χριστού. Αλλά δίνεται όμως ο κάθε πιστός να το μετέλθει αυτό. Τι ακριβώς είναι, ακούσατε. Το καλάμητο συντετριμένο το έχετε δει. Ο λαός μας λέει έμεινε σαν την καλαμιά στον κάμπο, που δείχνει πως το καλάμι που δεν έχει άλλα φυτά γύρω φυσάει ο αέρας και όλο εκεί βολοδέρνει με τον αέρα, παρομοιάζει τον άνθρωπο που δέρνεται από τους ανέμους, τους αέριδες της ζωής. Το καλάμι όταν το στρίψουμε, το στραμπουλίξουμε, δεν σπάζει όπως σπάζει ένα ξύλο, αλλά στραμπουλιέται κατά ένα περίεργο τρόπο. Αυτό να πει κάλαμον συντετριμένον, δουλειγμένον ου κατεάσει, δεν θα έρθει να τον ξεμερδίσει, αλλά να το αμορφώσει. Πολλές φορές βρίσκομαι στη ζωή μας ανθρώπους συντετριμένους, σαν τις καλαμιές, τις συντετριμένες. Δεν θα πάμε να αποτελειώσουμε, αλλά θα αμορφώσουμε. Και ακόμη βρίσκομαι λύνων τυφόμενων, συγγνώμη, τυφόμενων, που θα πει φυτίλι, το οποίο καπνίζει και το οποίο δεν φαίνεται πουθενά φλόγα, μόνο καπνίζει. Όπως είναι το φυτίλι από τη λάμπα που καπνίζει, που δείχνει ότι έσβησε. Αλλά για να καπνίζει
είναι μια κρυμμένη σπίθα μέσα στο φυτίλι που δεν τη βλέπει κανείς απ' έξω. Δηλαδή, εξέλιξε πάσα ελπίς πριν μια σπίθα. Και όταν δεις έναν άνθρωπο που έχει για κάθε του ελπίδα για μια επιτυχία, για τη ζωή, για το νόημα της ζωής, και προσπαθήσει αυτή τη σπίθα να τη συσύξει και να ξανανάψει πάλι αυτό το φυτίλι, τότε πραγματικά παρηγόρησες και παραμύθησες και παρεκάλεσες μία τέτοια καρδιά. Έτσι λοιπόν η Ρουτ αισθάνεται τα λόγια του Βοός μέσα στην καρδιά της. Και της λέει και ο Βοός, ήδη η ώρα του θα γίνει. Να, ήρθε η ώρα να φάμε. Πρόσελθε όδε και φάγεσαι τον άρτον και βάψεις τον ψωμόν σου εν το όχθη. Και κάθισε Ρουτ εκπλαγίων των στεριζόντων και βούλησε αυτή Βοός άλφητον και έφαγε και ενεπλήστη και κατέληγε. Προσέξτε εδώ. Ενώ κουβεντιάζουν, αντιλαμβάνεται ο Βοός ότι οι άλλοι εργάτες ετοιμάζουν φαγητό. Λέγει, η ώρα να φάμε. Έλα να φάω. Είδατε, της προσκολήσεως είναι η Ρουτ. Κι όμως, συγκαλεί και εκείνη στο τραπέζι. Είναι η φιλοξενία. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκη. Η ωραία αρετή της φιλοξενίας. Εκείνο το «έλα να φάμε» που το λέμε εμείς, οι δύο οι Έλληνες το λέμε πολύ. Αυτό το «έλα να φάμε». Κοπιάστε να φάμε, λέμε. Και το πιστεύουμε πολλές φορές, γιατί καμιά φορά λέγεται και από ευγένεια, αλλά δεν επιθυμούμε άλλο να καθίσει να φάει. Του το λέμε, δεν αλλά. Γι' αυτό και η παροιμία, η παρακάτω, κοπιάστε, αλλά μην πιάστε, λέμε. Ναι, αλλά όμως πολλάκι στο αισθανόμεθα και θέλουμε άλλος να καθίσει στο τραπέζι μας, να τον φιλοξενήσουμε να φάει. Πάντα η νοικοκυρά θα βρει έναν τρόπο να οικονομήσει τα πράγματα, αν υποτεθεί ότι το φαγητό το μοίρασε ίσα ίσα στα πιάτα. Πάντα κάτι θα βρει. Γι' αυτό αγαπητοί μου, να μην ξεχνάμε τη φιλοξενία. Μας το παραγγέλει ο λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Και μας λέει και ότι έτσι ξέφυγε σε κάποιους, και υπονοεί τον Αβραάμ, να φιλοξενήσουν αγγέλους. Είναι σπουδαία αρετή της φιλοξενίας, η οποία και αυτή πάει να σβήσει, γιατί παγώνει η αγάπη των πολλών. Έλα λοιπόν να φας μαζί μας και να βάψεις τον ψωμόν σου εν το όχθη. Ο ψωμός, το είχα αναλύσει μια παλιότερη, πέρσι το είχα αναλύσει αυτό για τον ψωμόν. Ο ψωμός δεν είναι το ψωμί. Κατέληξε να είναι ψωμί. Ας είναι όμως, δεν κάνω πιο πολύ εδώ ανάλυση για να μην σας κουράσω, να βάλεις την μπουκιά σου στο ξύδι. Σας φαίνεται παράξενο αυτό, Είναι πολύ σύντομα, περιληπτικά γραμμένο, αυτό που θα λέγαμε στη σύγχρονη γλώσσα, έλα να φάμε ψωμί. Το λέμε στη γλώσσα μας, το σύμφωνο. Έλα να φάμε ψωμί. Που σημαίνει, έλα να φάμε στο τραπέζι. Οπότε προϋποτίθεται και το ψωμί βεβαίως, και το φαγητό, και το νερό, και το κρασί, και η σαλάτα, και το φρούτο, όλα αυτά με μία λέξη λέγονται ψωμί. Λοιπόν, όταν λέει να βάψεις τον ψωμόν σου εν το όχθη, ξέρετε τι είναι παρακαλώ? Είναι το ορεκτικό τουρσάκι, που σημαίνει να φας και τουρσί, να ανοίξει η ορεκτή σου για να φας πιο πολύ φαΐ. Και εδώ με την ευκαιρία, υπάρχει ένα σχόλιο που γίνεται εδώ στο βιβλίο, θα το λέγω και εγώ, ότι δεν είναι αμαρτία να βάλουμε στο τραπέζι μας και μερικά ορεκτικά. Αρκεί πάντοτε, πάντοτε να υπάρχει το μέτρο σε όλα τα πράγματα. Και το ρεπανάκι θα μπει, και το τουρσάκι θα μπει, και η σαρδελίτσα θα μπει στο τραπέζι, που είναι ορεκτικά αυτά, ανοίγουν την όρεξη. Το ξινό, το αρνιρούτικο, δεν είναι αμαρτία, θα το ξαναλέγω. Αλλά όλα αυτά πάντοτε μέσα στα πλαίσια της ενότητας, της ευπρεπίας, ούτε βέβαια να σκάσουμε, ούτε ακόμη να μεθύσουμε ή ό,τι άλλο. Όλα έχουν τη θέση τους. Σαν να τις λέγει, έλα να ανοίξει η ορεκτή σου και φάει όσα θέλει. Και τι έκανε? Η Μεν Ρουτ κάθισε εκ πλαγίων των θεριστών. Κάθισε κοντά.
διατηρεί το σχήμα εκείνο της σεμνότητας και της ντροπής ενός κάποιου δισταγμού. Ήρθε κάποιος νεαρός επάνω στο μοναστήρι αυτές τις μέρες, με έναν αέρα, με ένα θάρρος. Βλέπω εκεί πάει σε κάποιον, στον Μπαρμπαγιάννη το χτυπάει στην πλάτη. Μπαρμπαγιάννη, τι κάνεις? Ποιος σας πατέρες, ποιος είναι αυτός? Μου λένε εκείνοι, ποιος είναι αυτός? Τελικά απεδείχθη ότι δεν τον ήξερε κανένα πια. Και ερχόταν επάνω για πρώτη φορά. Ο τρόπος δε που μιλούσε, ο αέρας με τον οποίο μιλούσε, μας εξέπληξε. Και λέω στους πατέρες, μη του μιλάτε, δεν είναι καλός τύπος αυτός. Δεν είναι καλός τύπος. Λυπούμε και κάτι άλλο έκανα, βέβαια δεν ξέρετε ποιος είναι, ούτε εγώ τον ξέρω, ούτε καν πως τον λένε. Φτάνει την άλλη μέρα να κοινωνήσει και του λέγω, εξομολογήθηκες? Μου λέει όχι. Λέω μήπως τώρα κοντά, μακριά? Μου λέει ποτέ δεν θα κοινωνήσει. Του λέω φύγει. Όταν έφυγε δεν μας χαιρέτησε, αλλά έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο αέρας με τον οποίο κινείται. Είναι λοιπόν μερικοί άνθρωποι, αγαπητοί μου, που νομίζουν ότι δημιουργούν οικειότητα και φιλικότητα με το να μιλήσουν από την πρώτη στιγμή που θα γνωριστούν και έτσι σαν να προεδρώσουν χρόνια. Επιτρέψτε μου να σας πω, όσο γνωστοί και να είμαστε με τους ανθρώπους, πάντα πρέπει να κρατάμε τον εαυτό μας σε ένα σχήμα σεμνότητος, συγκρατήσεως και δισταγμού. Πάντοτε, ακόμη θα σας έλεγα και συγγενείς σας και φίλοι σας να είναι, πάντοτε να υπάρχει αυτό. Ας πούμε, ετοιμάζουν την τραπεζαρία. Μη σηκωθείτε πριν σας πούν να σηκωθείτε να πάτε στο τραπέζι. Θα δείξει αυτόν τον άνθρωπο λέμαργο που δεν περιμένει να του πούν να περάσει, αλλά πηγαίνει μόνος του να δοκιμάσει. Μην απλώσετε το χέρι σας να πάρετε κάτι, εάν δεν σας πούν να πάρετε κάτι. Θα σας πούν, ορίστε παρακαλώ, αρχίστε να τρώτε. Τότε να αρχίσουμε να τρώμε. Όχι να αρχίσουμε μόνοι μας. Ας είναι οι φίλοι μας, ας είναι το σπίτι του πατέρα μας. Επιτρέψατε μου να σας το πω. Εάν τηρούμε κατά τον Άγιο Ισάκ των Σύρων, εάν τηρούμε, έτσι λέει στο τραπέζι μας, θα πας πως θα κινηθείς ή σε μια επίσκεψη. Εάν τηρούμε αυτόν τον τρόπο σχέσεων, ειλικρινά δεν υπάρχει ποτέ η περίπτωση ο άλλος να μας βαρεθεί ή να μας κακοχαρακτηρίσει. Είναι σπουδαίο σχέδιο. Αυτό το ακαγγυρούν. Ενώ τη λέγει, έλα να φας μαζί μας, αυτή πάει πλάι, δίπλα. Δεν έχει τον αέρα, πάει πλάι. Και τι έκανε ο Βοός? Της έβαλε μπροστά της άλφητον. Άλφητος είναι κατά λέξη, είναι ψωμί κρυθαρένιο. Φυσικά δεν της έβαλε μόνο ψωμί, αφού μίλησε και για φίδι, μίλησε για τουρκί. Σημαίνει υπήρχε και φαΐ. Εβούνησε αυτή άλφητον. Γιατί εβούνησε? Της έβαλε τόσο πολύ φαΐ, ώστε έγινε μέσα στο πιάτο ένας λόφος και ψωμί ένας λόφος. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει πλεονασμόν, ξεκίνημα, αγαπητοί μου, φιλοξενία. Όταν θα έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι μας, του δώσουμε πολύ φαΐ. Αυτό θα πει, τόσο φαΐ δεν έχει σημασία, θα βάλουμε πολύ φαΐ. Βέβαια, για να μην είμαι χασπάτελη, θα του πούμε, εάν θέλεις, σου βάζουμε και ένα πιάτο άδειο με ένα κουτάλι, βγάλε, εάν θέλεις. Και πάλι ξαναπέρεις το πιάτο σου όσο θέλεις. Αλλά δεν θα συγκουνευτούμε, δεν θα βάλουμε όσο νομίζουμε ότι θα φάει, θα βάλουμε παραπάνω. Αυτό απαιτεί ο πρώτος νόμος της φιλοξενίας. Αυτό τώρα κάνει εδώ και ο Βοός. Της έβαλε το ψωμί και το φαΐ βουνό μπροστά του. Και λέει πολύ ωραία, έφαγε και ενεπλήθη και κατέληξε. Το κάθε ρήμα βάζει και ένα «και» για να τονίσει το καθένα.
Όταν λέγει έφαγε, σημαίνει ότι έφαγε. Προσήλθε και έφαγε. Όταν λέγει ενεπλήθη, σημαίνει χόρτασε. Και όταν λέει κατέληπε, σημαίνει άφησε και περιθέρματα. Βέβαια, το λέει λίγο πιο κάτω αυτό, αλλά μια που συνδέεται με το σημείο αυτό, θα σας το πω τώρα. Αυτά που κατέληπε, τι τα έκανε. Τι τα έβαλε μπροστά της να πάει, δηλαδή δικά σου είναι φάκ. Η Ρούθ, αγαπητή μου, τα πήρε μαζί τη για να τα πάει στην τεσσερά. Να φάει και εκείνη φαΐ και ψωμί. Είναι εκείνο που καμιά φορά βλέπουμε και πτωχούς ανθρώπους που όταν τους κεράσουν κάτι τρώνε το μισό και το άλλο τυλίγουν το άλλο μισό, το μισό σοκολατάκι και ολόκληρο καμιά φορά σε ένα χαρτί. Και άμα λέμε και δεν το τρώει, λέει η μητέρα περιπίνει, θα το πάω στο παιδί μου. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητική εδώ η ιστορία της Ρουθ, όταν την ώρα που τρώει σκέφτεται και την τέσσερά της, ότι εγώ τώρα εδώ έχω πολύ φαΐ, αλλά η τέσσερά μου στο σπίτι τι έχει να φάει, τουλάχιστον θα της πάω τώρα που θα φύγω, θα της πάω ψωμί και φαΐ να φάει και εκεί. Τι ωραία αλήθεια συμπεριφορά, τι ωραία αλήθεια. Το φαγητό αυτό οπωσδήποτε είναι μεσημεριανό, γι' αυτό σας είπα ανήκει στην επομένη ημέρα, είναι όλα μαζί μέσα σε μια εικόνα. Και ανέστη τη γυλαίκη και σηκώθηκε μετά από το φαγητό να συνεχίσει τη δουλειά της. Και παρήγγειλε ο βοός εις τους θεριστάς να αφήνουν ξεπίτιδες όταν μαζεύουν τα στάχια, να πέφτουν από τα χέρια τους στάχια για να τα μαζεύει η Ρουθ, η οποία ήταν στο πίσω τους, και τους παρήγγειλε να μην την κατεσχύνουν, να μην την τροπιάσουν. Και είπε, α, το πήρες αυτό το μάζεψε, είναι πολύ, τίποτα, δεν θα μιλήσει τίποτα. Θα αφήνετε να πέφτουν από σας, από τα στάχια σας, να πέφτουν κάτω για να τα μαζεύει η Ρουθ. Και μέχρι το βράδυ εμάζεψε η Ρουθ αρκετά. Τα ελίχθησε κιόλα. Εράβδησε ασυνέλεξε. Διότι να μάζευε να κρατούσε και τις καλαμιές θα έκανε πολύ βάρος. Γρήγορα γρήγορα αφού τα μάζεψε, τα χτύπησε, ξεφλουδίστηκαν, τα βάλε μέσα σε νέα σακούλι και πόσο μαζεύτηκαν λέτε. Εγεννήθη ως υφή κρυθών. Δηλαδή 40 περίπου λίτρα κρυθάρι. Εμάζεψε την ημέρα εκείνη. 40 λίτρα κρυθάρι. Καθόλου ευκαταφρόνητο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όταν μαζεύει με τεπινελία φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι. Όταν δεν υποτιμάς τίποτε, έτσι γρήγορα θα γεμίσουν οι αποθήκες σου. Έτσι λοιπόν και η Ρουθ μάζευε στάση-στάση, σφυρί-σφυρί και μάζεψε μέχρι το βράδυ 40 λίτρες κρυθάρι. Αλλά θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μου, πρώτα ο Θεός, την ερχομένη Δευτέρα.